Εμπρός. Γεια σου. Γεια σου, φίλε. Νίκος από Καταπράσινο, Πειραιά. Ναι. Μπράβο, Νίκο. Ποιο μέρος του Πειραιά είσαι? Ποιο μέρος, Νικόλα, να μιλήσουμε λίγο σε καλά. Ποιο? Από κάνα παρκάκι μας παίρνεις. Το, από? Πού είσαι ο Πειραιά, ρε. Έλα, ρε. Ρε Νίκο, εσύ είσαι από τον Καταπράσινο Πειραιά που δεν παίρνεις χαμπάρι, που είσαι και Παναθηναϊκός μες στο Πειραιά. Στο σχιστό που είναι τα κυπαρίσια. Ρε Νίκο, εσύ είσαι, μην κλείνεις. Εσύ είσαι ο μαγκιάς από τον Καταπράσινο Πειραιά που δεν παίρνεις χαμπάρι. Ναι. Ναι. Και παίρνεις και τηλέφωνο. Από ποιο μέρος? Ναι, από ποιο μέρος? Άντε, γεια. Άντε, μπράβο, ρε, γεια. Έλα, ρε. Τόσο κότες, ρε. Τόσο κότες. Εσύ ο Νίκος είσαι από το Καταπράσινο Πειραιά που έλεγε στους συμμαθητές ότι είμαι Παναθηναϊκός, αλλά εδώ, δηλαδή, εδώ δεν θέλει μας να το πει στο τηλέφωνο. Κοίτα, κοίτα. Η αλή... είναι, όχι, είναι μάγκες, δεν ναι. Μαγγίζουν στα τηλέφωνα. Δεν μαγγίζουν στα τηλέφωνα. Δεν μαγγίζουν. Δηλαδή αυτός τώρα. Καταρχήν ο άνθρωπος φαινόταν ότι ήταν με αναστολή και φοβόταν, ας πούμε, δηλαδή είχε κλάσει το παρελθόν τίποτα αρχίδια. Μην βρεις, ρε Άκη. Δεν είπα, δεν είπα, τον αλωνών. Ναι. Και του λέει, ξέρεις κάτι, άμα το ξανακάνεις, είσαι με τριετή αναστολή, άμα το ξανακάνεις, τίποτα, δεν έχει σωτηρία. Και πήρε πάλι και το ξανάκανε, γι' αυτό φοβάται να πει τώρα. Δηλαδή λέει, είναι κατά συλλογή, φίλε. Δεν λοιπόν, τυχαίοι. Είναι πολύ σκληρός αυτό. Πριν 5 μέρες, 4-5 μέρες, πότε ήταν, ήρθαν κάποιοι μουσουλμάνοι από την Κροατία, τους φιλοξενήσατε. Είχατε κανονίσει, δεν ξέρω πού βρήκατε τα λεφτά, είχατε γεμίσει όλη σας από ένα σπρέι, είχατε βάψει όλη την Αθήνα και τους λέγατε, τους περνάγατε από εκεί και λέγατε Παναθηναϊκός εδώ, Παναθηναϊκός εδώ, αυτός ο δρόμος, Παναθηναϊκός η Ακρόπολη. Ναι, και όχι, και φτάνει η στιγμή να συναντηθεί. Έτσι νομίζετε ότι είστε πολύ. Περίμενε, ναι. Γιατί τα λες μισά. Άντε, πες, τα λέω. Και τους φέρατε. Ναι. Έτσι δεν είναι, ναι, δεν τους φέρατε. Και είναι και οι άλλοι εδώ πέρα οι Σέρβοι και λέει πάμε να βρούμε, λέει, τους Σέρβους. Ναι, πήγανε. Ναι, άκου τώρα. Τους λένε οι φίλοι σας που έχετε καταγγείλει. Έχετε αδερφοποιηθεί με όλη την Ευρώπη και να μην σας δένουν. Άσβλο αυτό. Δηλαδή, τι οικογένεια, κουνέλα να ήταν η μάνα σας. Κουνέλα, η μάνα σας, ρε παιδί μου, όχι η κανονική, μια που είσαι στα αδέρφια, η οπαδική, η μάνα σας να ήταν κουνέλα, 30 αδελφοποιήσεις έχετε κάνει. Δηλαδή, τι πολύτεκνη, ούτε τσιγκάνι δεν κάνει τόσα παιδιά. Μην ξεχάσετε να γίνετε αδέρφια και με εκείνο το αεροδρόμιο στη Ρωσία. Τι αεροδρόμιο? Εκείνο το βιντεάκι που ανεβάσαν οι ίδιοι. Που δεν προλάβανε κυρία και την αδερφιά. Τη στρώγανε από τον πιλότο. Εκείνη την από την αεροσυνοδό. Εκείνη την ώρα λέγανε θέλετε να γίνουμε αδέρφια. Καλά λες κάτσε να την δίνουμε πρώτα και γίνομαστε αδέρφια μετά τις 10.000 λίδες. 700 άτομα πώς είχατε πάει η Τουρκία, 800 και 800 μαζί ρε. Αν πάνε δύο άτομα, τέσσερα πιο πέρα μόνοι τους. Τι 800 μαζί. Δεν πάτε σε ένα σουβλατζίδικο, σε ένα κεμπαμτζίδικο. Πρέπει να πάρετε 800 γύρους. Δηλαδή πεινάτε. Χωριστείτε, να πάει 10 σε ένα σουλατζίδικο ή 5 σε ένα άλλο κεμπάπ ή άλλοι 3 να τρώνε κανένα μαλλί της γριάς. Ναι. Χωριστείτε, ναι, δηλαδή 800 σουβλάκια. Για να καταλάβει ο κόσμος, τι, δεν ήταν αυτό το που είχαν έρθει κάποιοι Σέρβοι, δεν ξέρω και δεν θέλω. Απλά αυτό το που ήρθαν κάποιοι μουσουλμάνοι, ενώ είναι χριστιανοί Παναθηναϊκοί, πιστεύω. Είναι τώρα, πρόσφατο, πριν 4-5 μέρες. Ήρθαν κάποιοι. Άλλα. Ναι, που πήγαν στην Ακρόπολη. Α, ήταν και βεβηλώσαν την Ακρόπολη. Και τι, ξαναήρθαν αυτοί οι ίδιοι. Ναι. Οι Κροάτες είχαν ξεφτυλίσει, λέει, δεν τους έδωσαν. Άλλοι. Και τους είχαν. Είχατε. Οι άλλοι. Τα λεφτά που τα βρήκατε από τα σπρέα μας. Ναι, ναι. Γίνεται τόσο βάψιμο. Όχι, μας πήγε το ελληνικό κράτος πώς πήγαν στην Ακρόπολη. Ναι. Και ξεφτυλίσαν την Ακρόπολη, βρωμήσαν την Ακρόπολη. Εκτιμάνε τις περιπτεράδες από κάτω, τους κλάβανε. Πρέπει να ντρέπεστε για αυτά που κάνετε. Ναι, ναι, ναι. Τώρα ντράπουνε σε κάτω. Βέβαια, και πάλι να σας, θέλω να σας δικαιολογήσω. Το κάνετε αναγκαστικά γιατί δεν έχει ομάδα να πάνε να δείτε. Πάμε στα τελευταία. Και αυτό λάθος είναι. Εμπρός.